δέχτηκε επιστολή ο Υπουργός Εξωτερικών όπου του λένε ότι υπάρχουν τρεις σφαίρες για σένα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δέχτηκε αυτό ακούγεται για πρώτη φορά. Δέχτηκε επιστολή ο κύριος Κοτζιάς όπου του λένε ότι έχουμε τρεις σφαίρες έτοιμες για σένα. Ναι, κύριε Παπαδάκη, με απειλές και για αυτόν και για την οικογένειά του. Νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε το πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια αντίληψη να στέλνουμε επιστολές σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν τα ζητήματα. Να στέλνουν κάποιοι επιστολές σε αυτούς που προσπαθούν να λύσουν με έντιμο και αγωνιστικό τρόπο τα προβλήματα, γιατί δεν τους αρέσει ο τρόπος διαπραγμάτευσης. Εάν αρχίσουν τέτοιες πρακτικές, που δεν πρόκειται να τις αφήσουμε και θα λογοδοτήσουν πολύ σύντομα και προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία για αυτούς που έστειλαν την επιστολή, αυτό φαντάζεστε ότι πάμε σε καταστάσεις ζούγκλας. Τις τελευταίες μέρες συνέβη αυτό. Συγγνώμη. Συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Ναι, συνέβη χθες. Χθες, λοιπόν. Χθες έλαβε επιστολή. Και ήδη έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να βρουν κάποια άκρη για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να δυναμητήσουν ένα κλίμα, να δυναμητήσουν ακόμη και το κλίμα της ειρηνικής διαδήλωσης το μεθαυριανό και να δημιουργήσουν φοβίες, τρόμο.